με αυτή τη μετάλλαξη Δέλτα, η οποία είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Ήδη έχουμε τον πρώτο θάνατο ασθενούς πλήρους εμβολιασμένου στη μονάδα μου, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη μάχη για τη ζωή του. Είναι μία από τις περιπτώσεις εξαιρέσεις που μιλάμε. Είναι ο πρώτος θάνατος στις 13.000 που έχουμε, ο οποίος ήταν πλήρως εμβολιασμένος. Βλέπετε Και ότι η δεν είχε και μετάλλαξη αυτή υποκείμενα νοσήματα, κύριε δεν καθηγητά, ο είχε. άνθρωπος. Όχι, δεν είχε. Δεν είχε. Δεν είχε υποκείμενα νοσήματα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε συμμορφωθεί πλήρως με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, είχε κάνει τον εμβολιασμό του, όπως και η γυναίκα του, τα παιδιά του. Κοιτάξτε, αυτή είναι η ανησυχία σε όλο τον κόσμο. Η μετάλλαξη αυτή άλλαξε όλα τα δεδομένα. Μιλάμε σχεδόν για μια καινούργια πανδημία. Ήδη μπήκε επιτάπητος η τρίτη δόση, μήπως το χρειάζεται ενίσχυση το νοσοποιητικό σύστημα. Και είναι αυτή η μεγάλη ανησυχία που βλέπετε για το τέταρτο κύμα, ότι όταν επιστρέψουν όλοι οι εκδρομείς με την υπερμεταδοτικότητα που βλέπουμε και βλέπετε κι εσείς αυτή τη στιγμή στους χώρους συνάθρησης και συνωστισμού, που παρόλο που βρίσκονται σε ανοιχτούς χώρους και με μια θερμοκρασία που δεν ευνοεί τον ιό, καταλαβαίνετε τι σκεφτόμαστε, τα μαθηματικά μοντέλα τι λένε όταν αρχίζουν οι συνωστισμοί και πέσει και η θερμοκρασία. Γι' αυτό και η ανησυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μην κοιτάμε την τωρινή εικόνα, η οποία είναι απόλυτα ελεγχόμενη, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη μολυσματικότητα. Το βλέπετε, ο ιός βρίσκεται παντού και δεν ξεχωρίζει ηλικίες. Βλέπετε και μικρά παιδιά, βλέπετε και μέσης ηλικίας, αλλά κυρίως... Κύριε Καπραβέλο, θέλω απλώς να μείνουμε λίγο σε αυτό το περιστατικό που μας είπατε με το θάνατο του ασθενούς που δεν είχε υποκείμενα νοσήματα και ήταν και εμβολιασμένος κανονικότατα, και να μας πείτε λίγο τι συμβαίνει. Δηλαδή, αυτή η εξέλιξη θέτει ένα αμφιβόλο κατά κάποιο τρόπο και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Αυτός ο άνθρωπος... Όχι, κύριε Παπαμιχαήλ, είμαστε κατηγορηματικοί, είναι μια εξαίρεση, όμως δεν τη βλέπουμε μόνο εμείς, τη βλέπει όλος ο κόσμος.